Γεια σας, είμαι ο Ευτύχης Μπλέτσα, συγγραφέας της μαγειρικής οικονομίας και σε αυτό το βίντεο θα σας πω τις τρεις κορυφαίες τροφές μαγειρικής οικονομίας. Είναι το σιτάρι, οι φακές και το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Πάνω σε αυτές τις τροφές μπορείς να βασίσεις τη διατροφή σου και μπορείς, αν με ρωτάγατε, αν ήθελα να έχω τρία πράγματα στο σπίτι μου σε μεγάλη ποσότητα σε περίπτωση που μη γέννητο γίνει κάτι και πρέπει να μείνω μέσα και να μην κουνηθώ για πολύ καιρό, θα ήταν αυτά τα τρία: σιτάρι, φακές, ελαιόλαδο. Ουσιαστικά θα ήταν ένα σιτηρό, ένα δημητριακό και επιλέγω το ολόκληρο σιτάρι επειδή έχει πολλά θρεπτικά συστατικά, επειδή διατηρείται πολύ καιρό και επειδή μπορώ να το κάνω φύτρα και να μου δώσει και κάτι έτσι φρέσκο και να το κάνω και ψωμάκι εσέων. Δεύτερον, θα ήταν κάποιο όσπριο, που τα όσπρια έχουν καλές πρωτεΐνες και έχουν πολλά θρεπτικά συστατικά και διατηρούνται για πολύ καιρό. Και το αγαπημένο μου όσπριο είναι οι φακές, επειδή μαγειρεύονται γρήγορα και δεν θέλουν πολύ μούλιασμα έως καθόλου. Και επίσης φυτρώνουν όπως και το σιτάρι και μπορείς να φας και τα φύτρα σαν σαλάτα. Και τρίτον είναι το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, επειδή έχει πολύ συμπυκνωμένη ενέργεια, έχει πολλά θρεπτικά συστατικά, έχει καλά λιπαρά και μπορεί και αυτό να διατηρηθεί για πολύ καιρό. Ουσιαστικά αυτές οι τρεις τροφές θα έλεγα ότι έχουν πάρα πολλά θετικά χαρακτηριστικά. Και νούμερο ένα είναι ότι είναι οικονομικές. Είναι σχετικά οικονομικές. Το σιτάρι είναι ό,τι πιο οικονομικό μπορείς να αγοράσεις. Μπορείς να αγοράσεις πέρα ένα σακί αρκετά φθηνά. Δεύτερον, οι φακές από όλα τα όσπρια είναι από τα πιο οικονομικά, νομίζω το πιο οικονομικό. Και τρίτον, το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο σε σχετικά με τα άλλα λάδια είναι πιο ακριβό, αλλά για την ενέργεια που σου δίνει και τα θρεπτικά συστατικά, με θερμίδα, το κόστος αναθερμίδα, πραγματικά αν το δεις έτσι, καταλαβαίνεις ότι το ελαιόλαδο είναι μια οικονομικότατη τροφή. Σου δίνει πολλή ενέργεια και το ελαιόλαδο μπορείς να το αγοράσεις σε μεγάλη ποσότητα και να σου βγει πολύ φθηνά. Γενικά αυτές οι τρεις τροφές, εκτός από ότι έχουν χαμηλό κόστος, το καλό είναι ότι διατηρούνται πολύ καιρό. Και αυτό μπορείς και για να έχεις προμήθειες, αλλά και να αγοράσεις μια μεγάλη ποσότητα για να σου βγει πιο φθηνά. Να αγοράσεις εκεί πέρα χοντρική, να αγοράσεις ένα κυβότιο, μια μεγάλη, πώς το λένε, νταμιτζάνα εκεί πέρα με λάδι, και έτσι σου έρχεται πιο φθηνά. Το ίδιο και οι φακές, μπορείς να πάρεις ένα σακί και θα βγει πολύ πιο οικονομικά. Άρα, κόστος είναι πολύ σημαντικό. Ένα άλλο θετικό αυτών των τριών τροφών είναι ότι σου παρέχουν όλα τα βασικά θρεπτικά συστατικά, όλα τα μακροθρεπτικά συστατικά που χρειάζεσαι. Και υδατάνθρακες, σύνθετους υδατάνθρακες, κυρίως το σιτάρι, έχει αμυλούχους υδατάνθρακες, αλλά σύνθετους, ανεπεξέργαστους. Έχει, υδατάνθρακες έχουν και οι φακές, αλλά οι φακές έχουν αρκετές πρωτεΐνες που χρειαζόμαστε. Και οι πρωτεΐνες, οι φακές, μαζί με τις πρωτεΐνες που έχουν και το σιτάρι έχει καλές πρωτεΐνες, όταν συνδυάζονται μας παρέχουν πλήρη πρωτεΐνη, ίση με αυτή που έχουν και τα ζωικά προϊόντα, όλα δηλαδή τα απαραίτητα αμινοξέα. Και τρίτον, το ελαιόλαδο μας δίνει τα καλά λιπαρά που χρειαζόμαστε. Συνεπώς, όταν τρώμε φακές, σιτάρι και λάδι, παίρνουμε και πρωτεΐνες και υδατάνθρακες και λιπαρά σε σωστές ποσότητες. Τώρα, σημαντικό είναι ότι αυτές οι τροφές μας δίνουν και πολλά μικροθρεπτικά συστατικά, όπως βιταμίνες, συχνοστοιχεία. Το ελαιόλαδο έχει πολύ βιταμίνη ε, που είναι αντικαρκυνική και γενικά μας κάνει να νιώθουμε πιο νέοι. Μετά, οι φακές έχουν σίδηρο μέσα και έχουν και πολλά άλλα θρεπτικά συστατικά. Και το σιτάρι έχει πολύ σημαντικό βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Τώρα, κάτι εξαιρετικό με αυτό, αυτές τις τροφές, είναι ότι το σιτάρι και οι φακές μπορούμε να τις κάνουμε φύτρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τις μουλιάζουμε, τις στεγνώνουμε μετά, τις στραγγίζουμε και τις βάζουμε σε ένα στραγγιστό, σε ένα τούλι και τις αφήνουμε 1, 2, 3, 5 μέρες για να φυτρώσουν. Να ζωντανέψουν ουσιαστικά. Και αν τις βάλουμε και στον ήλιο, παίρνουν και την ενέργεια του ήλιου. Τώρα, αυτά τα φύτρα που θα βγουν, μπορούμε να τα φάμε. Και αν τύχει ποτέ να έχουμε μόνο αυτές τις τρεις τροφές και δεν έχουμε φρέσκα φρούτα και λαχανικά για να πάρουμε βιταμίνες, με τα φύτρα μπορούμε να πάρουμε αυτές τις βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία και τα ένζυμα και καλές πρωτεΐνες, και έτσι η διατροφή μας να είναι υπερπλήρης. Να το θυμάστε αυτό. Οι φακές κυρίως, όλοι το θυμόμαστε, όταν ήμασταν μικροί, τις βάζαμε εκεί πέρα στο σχολείο, τις φυτρώναμε, τις βάζαμε στο μπολάκι, βάζαμε στο βαμβάκι εκεί πέρα και φυτρώνανε. Έτσι, μπορείς εκείνα τα φύτρα που βγαίνουν να τα φας σαν σαλάτα.
και έχουν πολύ ενέργεια. Ενέργεια κατευθείαν από τον ήλιο, ενέργεια αληθινή, ζωντανή ενέργεια. Το ίδιο και το σιτάρι μπορεί να φυτρώσει και αυτό, και με το σιτάρι το φυτρωμένο μπορείς να φτιάξεις και ψωμάκι εσέων. Το αγαπημένο μου ψωμάκι. Μπορείτε να δείτε πληροφορίες σε ένα άλλο βίντεο ή να το βρείτε στο site. Ψωμί εσέων από φύτρο σιταριού. Συνεπώς, αυτές είναι οι τρεις πραγματικά, κατά τη γνώμη μου, τροφές, οι κορυφές τροφές μαγειρικής οικονομίας. Είναι οικονομικές, είναι θρεπτικές, μας παρέχουν όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και τέλος θα πω ότι είναι και νόστιμες. Ναι, μπορείς να φτιάξεις εκπληκτικές συνταγές με αυτές τις τρεις τροφές, αλλά τώρα θα πω ότι ουσιαστικά ακόμα και σκέτες να τις φας, δηλαδή να βράσεις σκέτα τις φακές με το σιτάρι. Και να προσθέσει λίγο ομό ελαιόλαδο, γιατί το ομό ελαιόλαδο είναι καλύτερο, καλύτερα να μην το μαγειρεύουμε. Γιατί όταν είναι ομό, έχει πιο πολλά θρεπτικά συστατικά και δεν τον καταστρέφουμε. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να είναι ένα υπέροχο γεύμα. Και το σημαντικό εδώ είναι να έχει καλό ελαιόλαδο, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, από καλό παραγωγό, χαμηλή οξύτητα. Και εκεί κάτω στην Κρήτη φτιάχνουν εξαιρετικά λάδια, αλλά σε όλη την Ελλάδα κάνουν εξαιρετικά λάδια. Αλλά η Κρήτη μας έχει, έχει λίγο την τιμητική της σε αυτόν τον τομέα. Από εκεί πέρα. Αν έχεις καλό σιτάρι από Έλληνα παραγωγό, καλό έτσι, και όσο δυνατόν αν μπορείς να βρεις βιολογικό, ακόμα καλύτερα. Και τέλος φακές να είναι ελληνικές φακές, ντόπιες, πάλι από κάποια καλή ποικιλία, έχουν περισσότερη γεύση και ακόμα και σκέτσι να τις φας είναι πολύ πιο γευστικές. Άρα, λάδι, σιτάρι, φακές. Αυτές είναι οι τρεις κορυφαίες τροφές μαγειρικής οικονομίας. Αν θέλετε περισσότερα, αν διαβάσετε περισσότερα βίντεο μαγειρικής οικονομίας, περισσότερα άρθρα, μπείτε στο cookingeconomy.gr, όπου μπορείτε να βρείτε και ένα εγχειρίδιο μαγειρικής οικονομίας, ένα δωρεάν εγχειρίδιο μαγειρικής οικονομίας, 30 σελίδες από αυτό το βιβλίο και που έχει μέσα και συνταγές και διάφορες συμβουλές. Τώρα, αν θέλετε το βιβλίο, μπείτε στο cookingeconomy.gr, μπορείτε να το βρείτε εκεί, να το παραγγείλετε και να το στείλω. Νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο με πάρα πολύ χρήσιμες συμβουλές για αυτή την εποχή που όλοι προσπαθούμε να κάνουμε οικονομία και χρειάζεται να κάνουμε οικονομία και περισσότερο να βάλουμε τη φιλοσοφία της μαγειρικής οικονομίας στη ζωή μας. Να βασίζουμε τη διατροφή μας σε τροφές οι οποίες έχουν ενέργεια, μας βοηθάνε να έχουμε καλύτερη υγεία και είναι και οικονομικές και ελληνικές. Γιατί έτσι κάνουμε και καλό στην οικονομία της χώρας μας. Να είστε καλά, φιλιά πολλά, περιμένω τα μηνύματά σας. Γράψτε και εσείς από κάτω ποιες είναι οι δικές σας αγαπημένες τροφές μαγειρικής οικονομίας, ποιες πιστεύετε ότι είναι οι τρεις κορυφαίες τροφές με τις οποίες θα μπορούσατε να έχετε εκεί πέρα σε μεγάλη ποσότητα για να, αν χρειαστεί, ας πούμε, να τραφείτε και να έχετε πλήρη διατροφή. Να είστε καλά, φιλιά πολλά, να τρώτε υγιεινά και να σκέφτεστε θετικά. Να είστε καλά, καλή δύναμη.